Σε βαριά ατμόσφαιρα με τη μητέρα του αδικοχαμένου Γιώργου Ξηδάκη να ξεσπά κατά των τεσσάρων φίλων του, αστυνομικές δυνάμεις φυγαδεύουν τους συγγενείς του θύματος τη στιγμή που το δικαστήριο ανακοινώνει την καταδίκη τους για τις συνθήκες του τροχαίου που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής του. Η απόφαση του δικαστηρίου πυροδοτεί νέα ένταση και συνοδεύεται από την έκρηξη ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος ξεσπά με οργή μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Αστυνομικοί και συγγενείς του τον απομακρύνουν με το πρωτοφανές πανδαιμόνιο να προκαλεί αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, διότι είναι αγανακτισμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθουν ότι θα έπρεπε να έρθει η ώρα της απονομής της δικαιοσύνης και θεωρούσαν και πίστευαν ότι θα είχαν μια απαλλακτική απόφαση. Εμείς σεβόμαστε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Θα ήθελα να τονίσω την πρόταση της αξιοτήμου κυρίας Αγγελέως, η οποία ήταν απαλλακτική και για τους τέσσερις. Και πιστεύουμε σε δεύτερο βαθμό ότι θα καταφέρουμε να αποδείξουμε την αθωότητα των κατηγορουμένων. Ο θρήνος της μητέρας του άτυχου εκπαιδευτή οδήγησης Γιώργου Ξηδάκη, που βρέθηκε βαριά τραυματισμένο σε χαντάκι στη λεωφόρο Σενετάκη τον Αύγουστο του 2018, σημάδεψε την ακροαματική διαδικασία. Κόκκινο πανί για την ίδια και την οικογένεια του θύματος, οι τέσσερις φίλοι του που κάθισαν στο εδόλιο κατηγορούμενοι ότι συνετέλεσαν στο τροχαίο που σημειώθηκε στη διάρκεια κόντρας με μηχανές. Όπως έκρινε το δικαστήριο, δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά τον άφησαν αβοήθητο πεσμένο στο χαντάκι για να προλάβουν να απομακρυνθούν. Ενώ ένας εξ αυτών μάλιστα κατηγορείται ότι πήρε τα δύο κινητά του θύματος για να εξαφανίσει τα στοιχεία που θα έδειχναν στις αρχές ότι μεσολάβησε κόντρα με τις μηχανές. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται πεισματικά ότι το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στη διάρκεια της κόντρας, κάτι που είχε δεχτεί νωρίτερα η εισαγγελέας, προτείνοντας να απαλλαγούν από τις κατηγορίες. Όχι όμως και από την απαξία για τη στάση και τη συμπεριφορά τους, κάνοντας λόγο για αναλγησία και αναισθησία. Σύμφωνα με την πρότασή της, τα στοιχεία δεν υποδεικνύουν με πάσα βεβαιότητα ότι προκάλεσαν την εκτροπή της μοτοσικλέτας. Όμως η προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα στοιχεία για τις κόντρες ήταν εκείνη που τους οδήγησε στο εδόλιο με δική τους ευθύνη. Είναι μια δικογραφία τόσο μπερδεμένη και με τόσα στοιχεία τα οποία μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να τα ερμηνεύσει με τον ένα τρόπο με τον άλλο. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αναφέρουν και καταθέτουν ότι δεν ήταν παρόντες στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό και για το δικαστήριο να φτάσει σε μια απαλλακτική κρίση. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία δίνουν κάποιες ενδείξεις, όμως σε καμία περίπτωση θεωρούμε ότι δεν ήταν οι αποδείξεις τέτοιες για να καταδικαστούν. Οι συνήγοροι της οικογένειας Ξηδάκη έδωσαν μάχη για να καταδείξουν αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι κατηγορούμενοι και στοιχεία στα οποία επιμένει η πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ομόφωνα το δικαστήριο, μετά από μια μαραθώνια και δραματική διαδικασία, έκρινε ενόχους τους δύο πρώτους κατηγορούμενους για εγκατάλειψη του θύματος, επιβάλλοντας ποινή φυλάκιση 12 μηνών, ενώ τους άλλους δύο ενόχους για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή.